Σήμερα πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχω μεγάλο τρακ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρεμιέρα απόψε για την καινούργια εκπομπή του 902. Η σημερινή εκπομπή, το μονόπρακτο, θα μπορούσε να έχει τον υπότιτλο «Κουβέντα με ένα φίλο». Μιλάμε με την κυρία Μαρία Δημητριάδη. Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Φαρσατήρη. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα ακόμη. Η εκπομπή τελειώνει. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη. Καλή σας νύχτα. Η Σοφία γεννήθηκε στη Χαραυγή Κοζάνης. Σήμερα αυτό το χωριό δεν υπάρχει. Η ΔΕΗ έκανε τους ανθρώπους μετανάστες στον τόπο τους. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τον ξεριζωμό. Πάντα επέστρεφε σε εκείνο τον τόπο και τον κρατούσε ζωντανό σαν μια ρίζα που δεν έπρεπε να κοπεί. Μεγάλωσε στην αγκαλιά μιας αγροτικής οικογένειας με την έγνοια και το μόχθο του καθημερινού. Η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια της βιοπάλης έγιναν η πηξίδα της. Ξημερώνει. Σάββατο σήμερα. Στο χωριό των παιδικών μου αστεριών, αυτή τη μέρα τη θυμάμαι καθαρά. Όνειρα πεντακάθαρα, ολόλευκα, κρεμασμένα στην αυλή του σπιτιού μου, πάνω από τις ανθισμένες βιολέτες της άνοιξης, ή τα χιονισμένα σχέδια της μητέρας στον κήπο της, πάνω από τα μελαγχολικά εργαλεία του πατέρα και τα ευλογημένα παιχνίδια των αδελφών μου. Με κλειστά τα μάτια, ξαναβλέπω την πλήση της μάνας που καμάρωνε στον ήλιο του καθαρού, αλλά και στο σκοτάδι. Σημάδι ήταν της επιστροφής από το νυχτέρι της γειτονιάς. Θα γράψει χρόνια αργότερα, ανασυνθέτοντας τις παιδικές της μνήμες. Όταν η Σοφία χρόνια αργότερα ζωγράφιζε τον πατέρα της κειμένο στη γη, ζωγράφιζε το μόχθο αυτών των ανθρώπων. Εκείνων που σκύβουν στη γη μόνο για να ζήσουν, όχι για να υποταχθούν. Γι' αυτό και πάντα κοιτάνε στον ουρανό. Οι αγωνιστικές παραδόσεις της οικογένειάς της για τη Σοφία ήταν χρέος και καθήκον για τη ζωή. Από εδώ κατάγομαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου, που έφυγα, από που έφυγα για να σπουδάσω. Και δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνιούνται ποτέ οι ρίζες σου. Η αγάπη για τον τόπο σου είναι πάντα μαζί σου. Η οργάνωσή της το 1981 στην ΚΝΕ ήταν μια φυσική συνέπεια και απόφαση ζωής. Έκτοτε η Σοφία συνέδεσε τη ζωή με το κόμμα, τους καθημερινούς μικρούς και μεγάλους αγώνες. Με συνέπεια, με αφοσίωση, με βαθιά αγωνία, με συνέστημα και αγάπη και πάντα απέναντι στο άδικο όπου κι αν το συναντούσε. Η πένα της ήταν το όπλο της. Μέσα από τον οδηγητή, τον ριζοσπάστη, το θέατρο, την ποίηση και ανάμεσά τους στεγανά δεν υπήρχαν. Το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Η τέχνη και η ζωή είναι δύο αρτηρίες συνδεδεμένες με την ίδια καρδιά, έλεγε. Κι έτσι πορεύτηκε. Όπου βρέθηκε, ακόμα και στην τηλεόραση, προσπαθούσε να αναδείξει την αλήθεια, το ωραίο, το αληθινά πηγαίο, να ομορφύνει ο κόσμος από την ομορφιά της δημιουργίας και από την ελπίδα για έναν κόσμο που να αξίζει στον άνθρωπο. Το να οργιζόμαστε για τα ναρκωτικά ή για τη φτώχεια ή για αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι για την ανεργία, το θέμα είναι να βρούμε τι είναι, ποιος φταίει και σε αυτούς να αντισταθούμε, σε αυτά να αντισταθούμε και αυτά να αντιπαλέψουμε. Αφήστε μου την άνοιξη, τη Σοφία Αδαμίδη. Κάθε Τετάρτη στις 7 στο Θέατρο Αλκμένη. Εγώ την Κάλλας και την Μπέλου αγαπώ, έλεγε, και δεν νιώθω δικασμένος. Άρα, Γιαννάκη. Δώσουμε ένα τσιγάρο. Η θεατρική συγγραφή δεν ήταν για τη Σοφία ένας άλλος δρόμος. Ήταν η συνέχεια της διαδρομής που είχε ήδη χαράξει. Για μένα, η τέχνη του θεάτρου είναι μια βαθιά αλληλεγγύη στη ζωή, έλεγε. Η περιπέτεια της γραφής μπορεί μεν να είναι προσωπική, αλλά ξεκινάει από την ανάγκη του εμείς. Το εγώ δεν υπάρχει, γιατί γράφοντας δεν είμαι εγώ. Είμαι ο Άρης, ο Λένη, η Σωτηρία, η Μυρτιά, ο Γιώργης και ο Παναγής, ο Τζόνι και δεκάδες ακόμα ήρωες, μέσα από τους οποίους η Σοφία συνομίλησε με την ιστορία. Την εποχή μας αναμετρήθηκε με τη ζωή.
Έζησε στην Τρίερ. Έζησε και σε εκείνους τους τόπους, με εκείνους τους ήρωες που δεν πρόλαβε να τους δει να ζωντανεύουν στο θεατρικό σανίδι. Με τον Τζόρτζ Πόλκ στη Θεσσαλονίκη του 1947. Με τον Αγιάννη στο Παρίσι του Βίκτορο Σουγκό. Στην Καλιφόρνια με τους ξεριζωμένους του Στάινμπεκ στα σταφύλια της οργής και τόσους άλλους. Σε όλη της τη ζωή, μέχρι το τέλος, έψαχνε αδιάκοπα τρόπους να εκφράζει αυτά που ένιωθε. Η Σοφία ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, δημιουργικός και ανήσυχος. Άνθρωπος ο οποίος κατέγραφε τα πάντα. Σάρωνε την αδικία από τη μια πλευρά, ενώ ταυτόχρονα άπλωνε το χέρι της στο δίκαιο. Μα πάνω απ' όλα είχε ένα ελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα, ιδιαίτερα στις τέχνες και τα γράμματα που σε όλους είναι γνωστό. Θα έλεγα πως ακολούθησε πιστά τα λόγια του Πάμπλο Πικάσο που έλεγε «Θα αξιοποιήσω κάθε εκφραστικό μέσο και υλικό προκειμένου να πω ελεύθερα αυτό το οποίο θέλω να πω». Έτσι, η Σοφία στο έργο της πέρασε από το μέρος στο όλον, όμως πάντα με πίνο το καθαρό ταξικό κριτήριο. Ο πρόωρος ξαφνικός θάνατος τη βρήκε στην πιο δημιουργική στιγμή της ζωής της. Είχε πολλές εκκρεμότητες, όπως έλεγε. Πολλά σχέδια, πολλά όνειρα. Η Σοφία ήταν δίπλα μου όσες φορές χρειάστηκα τη στήριξή της. Ήταν πάντα δίπλα μου στις πρεμιέρες που έγραφα μουσική για τα θεατρικά. Προλόγησε το τελευταίο μου CD. Κάναμε μαζί εκπομπές, ταξίδια, κουβέντες, όνειρα, τραγούδια. Μερικά όνειρα μείναν ανεκπλήρωτα. Η ζωγραφική της, σπουδή και αυτοδιδαχή και πάντα μια αναζήτηση ελευθερίας. Στη ζωγραφική της θα έλεγα πως αναγνώρισε την απόφασή της να βάλει άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα της, στοχεύοντας την αγριότητα του καπιταλισμού. Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο, δημιούργησε περίπου 35 εικαστικά έργα. Η Σοφία αγαπούσε το χρώμα, αγαπούσε το φως, αγαπούσε τους ανθρώπους, μα πάνω απ' όλα αγαπούσε τους προλετάριους. Αντιλαμβανόταν τη σχέση της με το περιεχόμενο, τη μορφή και την υπογραφή της ως ενιαία εργαλεία προκειμένου να αλλάξει την εικόνα, εννοώντας να αλλάξει τη ζωή του κόσμου. Έτσι πιστεύω πως αυτός ήταν ο λόγος και η αιτία που μας μετέφερε με το ποδήλατό της στις γειτονιές του κόσμου, μας εργιάνισε στα στέκια των ανέργων, των αστέγων, των προσφύγων και των μεταναστών, εκεί στα σκληρά γκέτο του Ελικόνα και του Βοτανικού. Έτσι μας έδωσε το στίγμα του ποιος με ποιον και στη ζωγραφική. Η Σοφία ήταν μια αγάπη που δεν στέρευε. Πριν λίγα χρόνια φιλοξένησε στο σπίτι της μια οικογένεια προσφύγων από το Ιράκ, μάνα με τρία παιδιά. Ο πρώτος στίχος που με εμπιστεύτηκε ήταν το κομπάνι για τα παιδιά της Συρίας. Αυτό το υπογράφανε μαζί με τον αδερφό της, τον Μυρώδη. Συγκινήθηκε πολύ με τη μουσική και ονειρεύτηκε να μεταφραστεί σε 6 γλώσσες, να κυκλοφορήσει και όλα τα έσοδα να πηγαίνουν για τα παιδιά της Συρίας. Με την ίδια αγάπη που δεν ξεχώριζε κανένα ζωντανό πλάσμα, νοιαζόταν για κάθε αδύναμο και ανήμπορο, ταλαιπωρημένο, μόνο, πεινασμένο. Η γενοδορία της, το νιάξιμο για τους ανθρώπους, η εντιμότητά της, το ήθος της, το πείσμα της, η αλήθεια της, η αξία της ως άνθρωπος και η αξία που έδινε στους άλλους ανθρώπους. Πάθος και μέτρο, αστήρευτη έμπνευση και ακούραστη προσπάθεια σημάδεψαν τη ζωή και το έργο της. Είχε ένα πείσμα απίστευτο, ότι έβαζα στο μυαλό της το πετύχαινε. Σχεδόν πάντα. Η Σοφία ήταν κομμουνίστρια. Το επίμονο αίτημά της για ελευθερία ήταν για εκείνο το είδος της ελευθερίας που σε στοιχίζει στο να κάνεις το καθήκον σου απέναντι στη ζωή. Δηλαδή τη μόνη πραγματική ελευθερία. Αυτή ήταν η Σοφία της και αυτή ήταν η Σοφία μας. Η ομορφιά της ψυχής της καθρεφτιζόταν στο πρόσωπό της. Έχω γεννηθεί, πεθάνει, αυτοκτονήσει, έχω ζήσει. Είμαστε όλοι οι ήρωες μιας εποχής, πολλών εποχών, μιας ιστορίας, πολλών ιστοριών που πονάμε,
ελπίζουμε, ερωτευόμαστε, αγαπάμε, ονειρευόμαστε, απελπιζόμαστε, υποφέρουμε, αγωνιζόμαστε, γελάμε ή κλαίμε. Είμαστε μια φωνή που θέλει να ακουστεί μέσα στο θόρυβο της εκμετάλλευσης, της απομόνωσης και της σιωπής. Τα σπίτια είναι χαμηλά. Η Σοφία Αδαμίδου ήταν η παρέα, η πορεία, η εφημερίδα, το πείραγμα, το γέλιο, τα ταξίδια μας. Θα είναι μέσα σε κάθε έναν από εμάς που τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Θα βρίσκεται παρούσα στο χαμόγελό μας, στις αγωνίες και τα άγχη μας, στις χαρές μας, στις λύπες μας, στο πλευρό μας, στους αγώνες μας, στην κόκκινη σημαία.